Η εγκυμοσύνη προκαλεί φυσιολογικές αλλαγές που επηρεάζουν τα επίπεδα των ορμονών που παράγονται από το θυρεοειδή αδένα. Τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή ακόμα και μετά τον τοκετό, μπορεί να αναπτυχθούν διαταραχές του θυρεοειδούς ή να επιδεινωθούν προϋπάρχουσες καταστάσεις. Κατά την εγκυμοσύνη, οι θυρεοειδικές ορμόνες εμπλέκονται στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και του νοτιού μυελού του εμβρίου. Έλλειψη ή περίσσια θυρεοειδικών ορμονών μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στη σύλληψη, στην ίδια την εγκυμοσύνη αλλά και μετά από αυτή. Εάν ο θυρεοειδής σας υπολειτουργεί, δεν παράγεται επαρκή ποσότητα ορμονών για να καλύψετε τις ανάγκες της εγκυμοσύνης, τόσο τις δικές σας όσο και του εμβρίου. Ο εμβρυϊκός θυρεοειδής αρχίζει να εκρίνει θυρεοειδικές ορμόνες μετά περίπου την 20η εβδομάδα της σκίησης. Συνεπώς, κατά τις πρώτες 20 εβδομάδες, το έμβριο εξαρτάται από τις θυρεοειδικές ορμόνες της μητέρας που παρέχονται μέσω του πλακούντα. Η μη αντιμετώπιση του υποθυροειδισμού μπορεί να αυξήσει το κίνδυνο αποβολής, ανεμίας και προώρης αποκόλλησης του πλακούντα. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πρόωρο τοκετό και χαμηλό βάρος γέννησης του νεογνού, χαμηλό σκορ IQ και υστέρηση στην νευροψυχολογική ανάπτυξη αργότερα στη ζωή του. Εάν οι θυρεοειδικές ορμόνες είναι ρυθμισμένες επαρκώς, τότε δεν διατρέχετε επιπρόσθετο κίνδυνο. Εάν έχετε υποθυροειδισμό, αμέσως μόλις μάθετε ότι είστε έγκυος, καλό είναι να συζητήσετε με το γιατρό σας. Συνήθως συνίσταται η αύξηση της δόσης της λεβοθυροξίνης. Πιθανότατα να επιστρέψετε στις δόσεις που λαμβάνετε πριν την εγκυμοσύνη, μετά τον τοκετό. Ο θυλασμός είναι ασφαλής ενώ λαμβάνετε λεβοθυροξίνη. Εάν έχετε ιστορικό θυρεοειδικής νόσου, πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας προτού μείνετε έγκυος, για να βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία σας είναι βελτιστοποιημένη για μια ασφαλή εγκυμοσύνη. Πιθανό να χρειάζεστε συχνότερες επισκέψεις για παρακολούθηση. Εάν είστε έγκυος και υποψιάζεστε ότι έχετε διαταραχή του θυρεοειδούς ή γνωρίζετε για υπάρχοντα αυτοάνωσα νοσήματα, παρακαλούμε συζητήστε με τον γυναικολόγο σας για περαιτέρω αξιολόγηση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παρακολουθήσετε τα προηγούμενα μας βίντεο για τις διαταραχές του θυρεοειδούς κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο στην περιγραφή. Σας ευχαριστούμε.